Συναντιέμαι σήμερα με την Ένωση των Ινοποιών της Πελοποννήσου. Όχι της περιφέρειας Πελοποννήσου μόνο, αλλά ολόκληρης της Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένης και της Κεφαλονιάς. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής είναι δίπλα μου. Μιλήσαμε για ένα σπουδαίο προϊόν, το οποίο αντιπροσωπεύει το 40% περίπου των εξαγών κρασιού της χώρας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κρασί είναι ο μεγάλος πρεσβευτής μας, με σπουδαίες προοπτικές για την αύξηση του εισοδήματος στην Πελοπόννησο. Συζητήσαμε για τις εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό, για την συμβοήθεια που πρέπει να παράσχει η περιφέρεια Πελοποννήσου και τους είπα ότι κρούν ανοιχτές θύρες, γιατί οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται που έχει σκοπό την αύξηση του πλούτου μέσω της αύξησης των εξαγωγών θα έχει οπωσδήποτε τη συμμετοχή και τη στήριξη της περιφέρειας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους, για τον προσωπικό αγώνα τον οποίο κάνουν σε όλους τους νομούς της Πελοποννήσου και στην Κεφαλονιά για να αυξηθεί η παραγωγή του προϊόντος, για την ποιότητα του προϊόντος, για την παρουσία τους στις εκθέσεις που γίνονται παγκοσμίως, που είναι παράλληλα με το προϊόν προβάλλουν και την περιοχή μας. Θα είναι δεδομένη λοιπόν η αρρωγή, η στήριξη, η βοήθεια στην προσπάθεια την οποία κάνουν από πλευράς περιφέρειας. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι κάνουν εξαγωγές και συμβάλλουν στην αύξηση του πλούτου της περιοχής μας και στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Αντιπροσωπεύουμε ένα σύλλογο ο οποίος έχει περίπου τα 70 μέλη, ο μεγαλύτερος περιφερειακός στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό τη στήριξη, τη βοήθεια και προώθηση των εξαγωγών. Πιστεύουμε ότι το έχουμε καταφέρει. Σύλλογος που λειτουργεί 20 χρόνια δυναμικά. Είμαστε πολύ ενωμένος σύλλογος και κάθε χρόνο γίνεται προσπάθεια και εδώ και στο εξωτερικό με εκθέσεις και ζητήσαμε τη στήριξη του κύριου Νίκα, τον οποίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή του και θα είμαστε στο πλευρό του και θα είναι στο πλευρό μας όλοι μαζί για την Πελοπόννησό μας, για την Ελλάδα μας γενικά. Βασικά προβλήματα στήριξης, γιατί μέχρι ώρας βέβαια διαθέτουμε πάρα πολλά κονδύλια και τα περισσότερα είναι ίδια, οποία είναι λίγο δυσβάστατα. Εκθέσεις στον Καναδά, στην Αμερική, Ιαπωνία, Βραζιλία, όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε και τη στήριξη κάποιου φορέα, του κράτους, της περιφέρειας, γιατί είναι καλό για όλους μας. Είναι καλό για την Ελλάδα μας, για τις εξαγωγές μας. Είναι για μας μεγάλη τιμή και η χαρά που σήμερα βρισκόμαστε εδώ πέρα και ο κύριος Νίκας απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι είναι λάτρης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγαστή συνεργασία του και ευελπιστούμε σε κοινό όφελος όλων. Την τελευταία δεκαετία κατορθώσαμε και συνενώσαμε όλη την Πελοπόννησο και όχι μόνο την περιφέρεια, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Νίκας. Και αυτό μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Το καλό είναι ότι αυτά τα χρόνια, με ιδίους πόρους, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ενωσής μας, καταφέραμε να αυξήσουμε και τις εξαγωγές μας κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και να αποτελούμε το 40% των εξαγωγών όλης της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να είμαστε πρωτοπόροι, ακόμα και αν έχουμε πολύ μικρότερο ποσοστό σε αμπελώνες και σε παραγωγή κρασιού. Με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε ακαθάριστο εθνικό προϊόν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Πελοπόννησο και κάνουμε το όνομα της Πελοποννήσου ακόμα πιο γνωστό για να το επωφελούνται ακόμα και η φιλοξενία, δηλαδή τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, καθώς και όλος ο τουριστικός τομέας. Μία από τις πρώτες συναντήσεις που σηματοδοτεί ακριβώς τη στήριξη εκ μέρους μας στην επιχειρηματικότητα και στον ιδιωτικό τομέα. Οι νοπαραγωγοί της Πελοποννήσου συμβάλλουν πάρα πολύ στο ακαθάριστο προϊόν της Πελοποννήσου. Η στήριξή μας ακριβώς δείχνει την στήριξη στην εξωστρέφεια και σε επιχειρήσεις από τις οποίες προσδοκούμε αύξηση του πλούτου στην περιφέρεια, σε συνδυασμό με αύξηση της επισκεψιμότητάς της, του τουρισμού. Και νομίζουμε ότι οι επόμενες χρονιές θα είναι χρονιές στις οποίες θα δούμε αύξηση και στα προϊόντα και στην ποιότητά τους, η οποία είναι ήδη πάρα πολύ υψηλή, και σε όλα τα παρελκόμενα που έχουν να κάνουν με την αύξηση της επισκεπτικότητας των νομών μας, όπως είπα και πριν. Δεν υπάρχει μέρος της Πελοποννήσου που να μην συμμετέχει. Είναι σχεδόν, σας λέω, τα 75, η οποία είναι όλη η Πελοπόννησο. Τι μπορεί να γίνει για να μεγαλώσει ο αμπελώνας της Πελοποννήσου και να καθιερωθεί στις ξένες αγορές? Για να μεγαλώσει ο αμπελώνας πρέπει να μας δώσουν άδεια φύτευσης. Άδειε φύτευσης που μας κόβουν. Μακάρι να μας δώσουν, εμείς εξαντλούμε με το παραπάνω και ζητάμε πιο πολλά. Μας λείπουν οι άδειες. Τοπικές ποικιλίες αναδύουμε πολλές και έχουμε αναβιώσει πάρα πολλές ποικιλίες. Και είναι και οι ποικιλίες και αυτές που έχουν
εξωστρέφεια και μπορούν να παρουσιαστούν εξωτερικό. Δηλαδή, να βγω με ένα καπερνέ και ένα σοβινιόν, εντάξει, μπορώ να πουλήσω. Ένα ροδίτε και ένα μοσκοφίλερο, βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό. Ελληνικές ποικιλίες και όσο μπορούν, αν μας ακούνε, να μας δώσουν περισσότερα δικαιώματα. Μας λείπουν αμπέλια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μία σύσκεψη στο Υφυπουργείο Αθλητισμού, είναι Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό τον κύριο Αβγενάκη. Αποφασίστηκε να ξανάρθει στην Πελοπόννησο το Ράλι Ακρόπολης. Να ξέρετε, η πρώτη οργάνωση από σήμερα ήδη έχει αρχίσει να σχεδιάζεται και θα υπάρξει συμμετοχή και της περιφέρειας Πελοποννήσου για λόγους προβολής της περιοχής μας και τουριστικής ανάπτυξης. Συμμετείχε εκ μέρους της περιφέρειας ο κύριος Γκιολής από την Κορινθία.